αυτόγνωρες σκηνές απείρου κάλους εκτυλίσσονται στην πατρίδα μας και εδώ στον τόπο μας. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του εντελώς ανεύθυνα, προσπαθώντας να αποποιηθούν των ευθυνών τους, μετακυλίουν και μετατοπίζουν την πάλα στον κόσμο για να ψηφίσει την Κυριακή σε ένα δημοψήφισμα που, όπως διατείνονται κορυφαίοι συνταγματολόγοι στη χώρα μας, είναι αντισυνταγματικό. Μάλιστα, δεν διστάζουν προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο του κόσμου την Κυριακή και το κατευθύνοντάς τους στο όχι, να διατυπώσουν το ψηφοδέλτιο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παραπιστικό και παραπληκτικό, προτάσσοντας για πρώτη φορά στα αγγλικά το όχι έναντι του ναι. Στην πολιτική αυτή που ακολουθεί ο κ. Τσίπρα, που είναι σε όλους ολοφάνερο ότι η επιθυμία του είναι να εξέλθει η χώρα μας από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, όλοι εμείς, οι Έλληνες πολίτες, οι αξιλήρητοι, οι υπεύθυνοι που έχουμε και φιλοδοσταϊκό όραμα, πρέπει να απαντήσουμε στο δημοψήφισμα της Κυριακής με ένα ναι. Οι ενδεχομένως θελημένες πολιτικές επιλογές στέλνουν την Ελλάδα ένα βήμα ουσιαστικά έξω από αυτό που εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλο κόπο κατακτήσαμε. Στέλνουν την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη. Μέσα από μια αδιανόητη επιλογή του σημερινού Πρωθυπουργού να οδηγηθούμε σε ένα δημοψήφισμα με ένα παραπλανητικό ερώτημα, κινδυνεύουμε η επόμενη μέρα να βρει την πατρίδα μας κάπου αλλού.